και σπρώχνουμε στον αγκώνα. Διατηρούμε για λίγα δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνουμε και στο άλλο χέρι. Πίσω. Σπρώχνουμε πάλι με το χέρι. Διατηρούμε σε αυτή τη θέση μερικά δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνουμε και στην άλλη πλευρά. Χαλαρώνουμε και τους ώμους μας προς τα πίσω και μπροστά. Ας ξεκινήσουμε τώρα το πρόγραμμά μας. Η αρχική μας θέση είναι να σηκώσουμε τους αγκώνες σε ορθή γωνία και να φέρουμε τα χέρια και να κλείσουμε μπροστά. 1 2 3 4 5 6 Θα το κάνω και από το πλάι για να το δείτε πιο σωστά. 1 2 3 4 5 6 Στην επόμενη άσκηση σηκώνουμε τα βάρη ενωμένα. Τα φέρνουμε πίσω από το κεφάλι. Οι αγκώνες όσο μπορούμε όρθιοι σαν συνέχεια της ευθείας του σώματος και ανεβάζουμε πάνω κάτω τα βάρη. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Μπορείτε να επαναλαμβάνετε όσα σετ θέλετε, τον 8, μέχρι να νιώσετε ότι οι μύες σας έχουν αρχίσει και σφίγγουν. Απαραίτητες είναι οι διατάσεις και κατά τη διάρκεια του προγράμματος, γι' αυτό διατείνουμε τους μύες οι οποίοι μόλις ασκήθηκαν. Σπρώχνουμε προς τα πίσω και διατηρούμε το μυϊκό τόνο των μυών. Αλλάζουμε. Πίσω και το άλλο χέρι. Τους ώμους μας προς τα πίσω και μπροστά. Στην τρίτη άσκηση για σήμερα, τεντώνουμε τα χέρια μας κάτω και τα σηκώνουμε στο πλάι ταυτόχρονα. 1 2 3 4 Καλό είναι όταν εκτελείτε τις ασκήσεις να είστε μπροστά σε καθρέφτη, ώστε να αποφύγετε την υπερέκταση της μίας ή της άλλης πλευράς. 6 7 8 9 10 Στην επόμενη άσκηση, τεντώνουμε τα χέρια μας ευθεία τα σηκώνουμε ψηλά ταυτόχρονα. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Στην τελευταία άσκηση για σήμερα έχουμε ως στόχο την ενδυνάμωση των ώμων. Κρατάμε τεντωμένα τα χέρια μας κάτω και ανασηκώνουμε απλά τους ώμους. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμά μας, θα επαναλάβουμε κάποιες ασκήσεις, ώστε να μην πιαστούμε, αλλά και για να διαταθούν οι μύες που μόλις ασκήθηκαν. Δένουμε τα χέρια μας και τεντώνουμε μπροστά. Νιώθουμε και τη διάταση στους ώμους και στην πλάτη και σε όλα τα χέρια. Σηκώνουμε ψηλά, τεντώνουμε προς τα πάνω, γέρνουμε από τη μία πλευρά και από την άλλη. Σπρώχνουμε με τον αγκώνα προς τα πίσω. Είναι καλό να αισθάνεσαι τους μύες σας αυτή την άσκηση, να νιώθετε ότι διατείνονται. Και στην άλλη πλευρά, διατηρούμε τόσο χρόνο ώστε να νιώσουμε τους μύες μας. Και πίσω. Και στο άλλο χέρι. Τεντώνουμε το χέρι μπροστά. Τα χέρια προς τα κάτω. Αλλάζουμε χέρι. Το ίδιο ακριβώς και προς τα πάνω. Αυτές ήταν οι ασκήσεις μας για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Και σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί η άλλη μια εκπομπή έχει φτάσει στο τέλος της. Να σας ευχηθούμε φυσικά καλό Πάσχα, να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε μέσα στις γιορτές, ό,τι και να κάνετε, είτε πάτε κάπου με φίλους, με την οικογένεια, είτε ταξιδέψετε ή μείνετε σπίτι, να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν και να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Λοιπόν, και κάπου εδώ και το σημερινό τηλεοπτικό μας ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Έως την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, να είστε όλοι σας καλά, η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει υγεία σε όλους σας, ψυχής και σώματος και αγαλίαση ψυχής και καλή διάθεση. Να μην ξεχνάτε, όπως λέμε πάντα από εδώ, να χαμογελάτε, γιατί μια μέρα δίχως χαμόγελο είναι χαμένη μέρα. Από εμάς, γεια σας! Thank you.